manga comic figures του Hirohiko Araki ζωντανεύουν εκ νέου μέσα από την HD επανεκκυκλοφορία του JoJo's Bizarre Adventure που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 90 στο πρώτο PlayStation και στο Dreamcast. Πρόκειται για ένα εκεντρικά αλόκοτο 2D fighting game με παράξενους χαρακτήρες και ιδιαίτερο σύστημα μάχης που εκπλήσει με το βάθος του ακόμη και σήμερα. Η ιστορία βασίζεται στο τρίτο μέρος των μάγκα κυκλοφοριών ονόματι Stardust Crusaders και ακολουθεί τον Jotaro, ο οποίος έχει υπερφυσικές δυνάμεις και αποφασίζει να κάνει ένα μακρινό ταξίδι στην Αίγυπτο για να αντιμετωπίσει το αντίπαλο Δέος Δίο και να σώσει τη μητέρα του. Μέσα από ένα ομολογουμένος ιδιόρυθμο cast 22 χαρακτήρων, ο παίχτης καλείται να επιλέξει εκείνον που ταιριάζει περισσότερο στο δικό του στυλ. Θα χρειαστεί αρκετή προπόνηση στο training mode προκειμένου να τελειοποιήσει κανείς τις δυνατότητες κάθε χαρακτήρα και να μάθει να χρησιμοποιεί σωστά τις επιθέσεις του, ιδιαίτερα αν επιθυμεί να παλέψει online. Κάποιοι χαρακτήρες διαθέτουν έναν Guardian, μια stand όπως αποκαλείται από τους δημιουργούς, η οποία ουσιαστικά πρόκειται για έναν ακόμη χαρακτήρα ή δύναμη που προβάλλεται από τον εκάστοτε μαχητή και μπορεί να ελεγχθεί από τον παίχτη προκειμένου να έχει το πλεονέκτημα στη μάχη. Οι χαρακτήρες διαθέτουν μια σειρά από περίεργες κινήσεις που συμβάλλουν στο σουρεαλιστικό στοιχείο που αναδύει η παραγωγή. Ηλεκτρικές πρίζες, κάμπριο αυτοκίνητα που βγαίνουν από το έδαφος, μαχαιροπύρουνα, εργαλεία κοπτικής, πριόνια, σκυλάκια, ορνηθοειδή και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς παρελάβουν στην οθόνη του, ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως οι ειδικές επιθέσεις κλέβουν την παράσταση. Ο όρος HD είναι περισσότερο διακοσμητικός, μιας και οι αλλαγές που έχει υποστεί ο τίτλος δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικές του όρου, με εξαίρεση την προσθήκη ενός ειδικού φίλτρου που ομαλοποιεί τα sprites και μειώνει τον όγκο των pixel. Με το υψηλό χρηματικό αντίτιμο, τις μηδαμινές προσθήκες και αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό τίτλο, αλλά και την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Persona 4 Via Arena, δύσκολα θα μπορέσουμε να το προτείνουμε για αγορά παρά μόνο αν κάποιος ξέρει τι να περιμένει και ακολουθεί τη σειρά.